centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Νατσούλη, καλησπέρα. Δεν γνωρίζω, ενημερώθηκα για τα μέτρα πριν από λίγο. Όπως όλοι μας. Δεν γνωρίζω τι έχει υποθεί από τον κύριο Αντιδήμαρχο και τον κύριο Δήμαρχο. Ξέρουμε τι έχει υποθεί από τον κύριο Χαρδαλιά, που λέει ότι κόβεται η μετακίνηση για βοήθεια σε ηλικιωμένους από τους πολίτες και αυτή την φροντίδα την αναλαμβάνει το βοήθεια στο σπίτι. Κύριε Νατσούλη, για να μην κάνουμε λάθη, να βγαίνουμε σοβαρά. Γνωρίζω κάποια πράγματα πώς θα κινηθεί ο Δήμος, αλλά είναι καλό να κάνεις ανακοινώσεις ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Ναι. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στημένες έτσι από το μεσημέρι, ναι, ώστε να μπορούν να παράσχουν τις υπηρεσίες, αυξημένες υπηρεσίες, αύριο στο δημοτικό διαμέρισμα αυτό, στη Μεσοπαταμία. Κυρίως στη Μεσοπαταμία. Ναι, αλλά πληροφορίες και πώς θα λειτουργήσουμε, σας παρακαλώ, να τις κάνει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Να ρωτήσουμε όμως κάποια πρακτικά ζητήματα. Μπορώ να σας πω. Όλα αυτά τα πρακτικά. Τα πρακτικά, να τα πούμε λίγο τα πρακτικά. Ναι, ναι. Τα συζητάμε μεταξύ μας και θα βγουν ανακοινώσεις. Ναι. Πόσους ανθρώπους έχετε σήμερα στο βοήθεια εδώ στην Καστοριά, ας πούμε? Αυτά ήταν παλιά, κύριε Νατσούλη. Τι είχαμε? Σε όλη την Καστοριά είχαμε 650-700. Τώρα στο βοήθεια στο σπίτι άλλαξε το τρόπο που εργάζεται για την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων και των ηλικιωμένων. Ναι. Δεν μπαίνουμε πλέον στα σπίτια για να μην μολύνουμε τον ηλικιωμένο. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από έξω. Βέβαια, κάποια πράγματα όπως οι μολυσίες και τέτοια που πρέπει να γίνουν, γίνονται. Μπαίνουν μέσα. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε ο κ. Καρδαλιάς, ότι από αύριο δεν μπορούν οι πολίτες να βοηθούν τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη, πώς θα τους βοηθήσετε εσείς από τη στιγμή που δεν μπορείτε να μπείτε στα σπίτια? Θα το λύσουμε, κύριε Νατσούλη. Θα το λύσετε. Μπορείτε να καλύψετε τόσο όγκο ανθρώπων που θα έχουν ανάγκη από αύριο? Γιατί θεωρητικά είναι αδύνατον. Δηλαδή, και θα είναι πάλι. Θα σας παραπέψω πάλι σε ανακοινώσεις του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, γιατί ήδη ετοιμάζεται με πόσο αυτοκίνητα θα δουλέψουμε. Θα βγάλουν και τρεις γραμμές, ξέρω. Τα είπε αυτά ο Δήμαρχος. Απλά εσείς. Απλά εσείς, επειδή είστε μέσα στο βοήθεια, εσείς είστε το βοήθεια. Το γνωρίζω, είναι μεγάλος ο όγκος, αλλά θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Πιστεύετε, να το πούμε λίγο διαφορετικά, κύριε Καραμήτρο, πιστεύετε ότι είναι αστοχία της απαγόρευσης αυτό? Μπορούμε να απαγορεύσουμε πραγματικά τον κόσμο να πηγαίνει να φροντίζει τους δικούς του ανθρώπους? Δηλαδή αυτό είναι, και ενώ έχει τη δυνατότητα να βγάλει το σκυλί, δεν μπορεί να πάει στον αγαπημένο του άνθρωπο. Δηλαδή είναι λίγο παράξενα πράγματα αυτά. Από ό,τι άκουσα, ούτε το σκυλί μπορεί να το βγάλει. Μπορεί 15 λεπτά. Το δικό του το άτομο, γιατί και εγώ έχω μητέρα, μπορώ να πάω και να μένω εκεί. Ναι. Να φύγω. Είναι πράγματα που δυσκολεύουν τη ζωή όλων. Θα κοιτάξουμε εμείς, σαν υπηρεσία, σαν Δήμος, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και μάλιστα, επειδή το είπε και ο Δήμαρχος, γι' αυτό σας το λέω, ότι το βάρος από το βοήθεια, έτσι είπε ο Δήμαρχος, θα δοθεί με την πλειοψηφία των εργαζομένων στην Μεσοποταμία που έχει που είναι σε καραντίνα. Για το τι μένει, 12 άνθρωποι θα δουλεύουν εκεί από ό,τι μας είπε. Πρέπει να το οργανώσουμε. Αν χρειαστεί, θα δουλέψουν και παραπάνω, νομίζω. Και παραπάνω. Το θέμα είναι από τους υπόλοιπους που μένουν, τι έργο έχουν να κάνουν και ποιο να πρωτοφροντίσουν σε έναν Δήμο που είναι από την Κλεισούρα μέχρι την Αυγή και από την Αεροπηγή μέχρι δεν ξέρω πού. Οι ενέργειες αυτές έχουν γίνει πιο μπροστά. Με βάζετε, είστε δημοσιογράφος και προσπαθείτε, παίρνετε κουβέντες. Ήδη στη Μεσοποταμία παντού λειτουργούν τα βοήθεια. Ναι. Και εκεί που λείπει προσωπικό έχουν γίνει ανάλογες αντικαταστάσεις. Εκεί που πήραν και ειδικές άδειες, εννοείται. Που πήραν ναι, και όπου πήραν άδειες λειτουργούν. Υπάρχει αντικαταστάσεις σε όλα. Και υπάρχει νοσηλεύτρια, υπάρχει βοηθός παντού. Μάλιστα. Απλά δεν γίνονται κάποια πράγματα. Νοσηλευτικά πρέπει να μετρήσει την πίεση, το ζάχαρο, την καθημερινότητα. Πάμε σε πιο δύσκολα. Πάμε σε πιο δύσκολα και... Δηλαδή το καθετήρα δεν ρωτάμε, μπαίνουμε και το κάνουμε, τον αλλάζουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Τον αλλάζαμε, δεν παραπονέθηκε κανείς. Πάντως, λοιπόν, θα περιμένουμε ανακοινώσεις, γιατί και εγώ δεν ξέρω, κύριε Νατσούλη. Σωστά, κύριε Καραμήτρο, πάντως. Έχω και δεν μπορώ να βγω. Επειδή είστε πραγματικά μέσα στο βοήθεια το σπίτι, ανθρώπινα να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όση καλή θέλωση και να έχετε, ό,τι και να έχετε, όλη την καλή διάθεση του πλανήτη να έχετε, που την έχετε, είναι αδύνατο να εξυπηρετήσετε αυτόν τον κόσμο.
Αυτό... Γιατί είναι οδύνο, θα εξυπηρετηθεί. Όσον αφορά φάρμακα, θα εξυπηρετηθεί. Ακριβώς. Αλλά ένας ηλικιωμένος έχει πολλές φροντίδες. Να πάρει διάφορες ώρες τις μέρες τα φάρμακα. Να σηκωθεί. Είναι κλινήρης. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να είστε εσείς 100 ώρες σε ένα σπίτι. Αυτό λέω. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν άνθρωπο μέσα. Αυτό τον άνθρωπο πρέπει να τον έχουν μέσα. Έτσι. Πρέπει να τον έχουν. Δεν αφήνουν να πάει όμως. Δεν αφήνουν να πάει. Να πηγαίνει αυτό έγινε γιατί γυρνούσαμε λίγο άσκοπα, κύριε Νατσούλη. Κύριε Καραμήτρο, πιστεύετε ότι πήγαμε σε τόσο αυστηρά μέτρα γιατί το βγάλαμε και λίγο τα μάτια, δηλαδή η απίθαρχη. Νομίζω ότι. Η απίθαρχη τη Καστοριά. Πάμε καλά, αλλά υπάρχουν και απίθαρχοι. Υπάρχουν και οι απίθαρχοι. Λοιπόν, οπότε από αύριο, κύριε Καραμήτρο. Περιμένω να ακούσω, ναι. Κύριε Καραμήτρο, από αύριο θα δούμε τις ανακοινώσεις και του Δήμου, αλλά θα χρειαστούμε και πάλι, θα σας χρειαστούμε και αύριο για να πούμε περισσότερα. Γιατί και εσάς αυτή η ιστορία φαίνεται, δεν ξέρω, σας ευνηδιάζει, σας ευνηδίασε όπως το ακούσατε. Δεν ήξερα, κι εγώ δεν ήξερα. Δεν το περιμένατε κι εσείς. Από την τηλεόραση έμαθαμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραμήτρο, που είστε μαζί μας αυτό το βράδυ. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.